Μέσα από μία άκρος προκλητική τοποθέτηση, βουλευτής του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία και συγκεκριμένα ο Χάραλντ Βάιελ, ενώπιον μάλιστα του Έλληνα αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, προτείνει σε συζήτηση για το προσφυγικό τη δημιουργία ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης στην Κρήτη για το σύνολο των προσφύγων και των μεταναστών, κουνώντας μάλιστα το δάκτυλο στον Έλληνα Υπουργό για λανθασμένους χειρισμούς της χώρας μας στο μέτωπο της διαχείρισης του προσφυγικού. Θα σας πω εγώ τη λύση. Θα κάνετε ένα πάρα πολύ μεγάλο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Κρήτη και θα πάνε όλοι εκεί. Αυτό υποστήριξε ο Γερμανός βουλευτής με το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη να παίρνει άμεσα το λόγο για να απαντήσει στις προκλήσεις του Βάιελ, οι οποίες προκάλεσαν αλγινή εντύπωση τόσο για τη χρονική περίοδο όσο και για το γεγονός ότι και στο παρελθόν Γερμανοί αξιωματούχοι έφεραν στο προσκήνιο τη συγκεκριμένη πρόταση με επίκεντρο την Κρήτη. Δεν είναι αποδεκτό να εξελιχθεί ένα ελληνικό νησί σε ένα απέραντο hot spot. Αυτό έχει συζητηθεί και με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας το 16. Το 16, όπου ζητούσε εφθαρσώς με δηλώσεις του να μεταφερθούν 3.500 ανεπιθύμητοι που ήταν στις φυλακές της Γερμανίας στην Κρήτη την εποχή εκείνη. Η τοποθέτηση του βουλευτή του ξενοφοβικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία προκαλεί προβληματισμό για τις αιμονές Γερμανών βουλευτών με ακραίες απόψεις που βάζουν στο κάδρο του προσφυγικού την Κρήτη μιλώντας ανοιχτά για δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης μεταναστών και προσφύγων. Ο μόνος δρόμος για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι η οικοδόμηση κοινής και αποφασιστικής ευρωπαϊκής στάσης με ένα δίκαιο μηχανισμό κατανομής βαρών που θα διαφυλάσσει τα σύνορα και τις αξίες της Ευρώπης. Δεν νομίζω ότι έχει αξία να ασχοληθούμε περισσότερο με ένα βουλευτή του ΑΕΦΤΕ. Αν έχει αξία κάτι είναι να το προσέχουμε αυτό, αν θα συγκροτηθεί στο μέλλον, γιατί η Γερμανία στην πραγματικότητα είναι σε μια μεταβατική περίοδο αυτή τη στιγμή, κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατικών πρασίνων με τη συμμετοχή και του ΑΕΦΤΕ. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε σειρά επαφών τόσο με τον Γερμανό Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Μίχαλ Ροτ, όσο και με εκπροσώπους της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, με τους οποίους ανέλησε το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στο μεταναστευτικό, εστιάζοντας στον σπουδαίο ρόλο της Ελλάδας. Όποιος πάει στα νησιά, παράδειγμα, εκεί που είναι οξυμένο το πρόβλημα, βλέπουμε ότι πραγματικά πάει να απολωθεί η κατάσταση ανάμεσα σε μια λεγόμενη φιλάνθρωπη λογική, που δεν είναι φιλάνθρωπη, δεν είναι φιλανθρωπία να ζουν σε τέτοιες συνθήκες σαν τα ζώα άνθρωποι οι οποίοι έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους και είναι υποχείρια δουλεμπόρων, είτε είναι στην Τουρκία και μάλιστα με επίσημη βούλα κράτους για το οποίο δεν παίρνουμε κανένα μέτρο, μιλάμε για κυρίως για την Τουρκία.